Καλησπέρα. Άλλο να ανάλυσε το bypress.gr είναι στους δέκτες σας μέχρι τις 3. Θα συζητήσουμε όλα όσα έχουν προκύψει, αγωνιστικά κυρίως, και από τη στιγμή που ξέρετε ότι πάντα ασχολούμαστε με τα λεγόμενα φρέσκα κουλούρια, Ίνγκασον έχουμε στο τραπέζι, όχι κοντά μας, μην μας δώσει και καμία και εμάς, Ολιβέιρα έχουμε στο τραπέζι, οπότε αρχίζουμε και βάζουμε λίγο σε μια σειρά τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν πως αυτές οι δύο κινήσεις θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας. Άλλωστε, μιλάμε για τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περίοδου. Πέμπτη βράδυ πέφτει η αυλαία. Γιώργο, σ' ακούω. Καλησπέρα καταρχήν και από μένα και στον Αντώνη και στον Αχιλέα, το συνεπίθετο. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Αχιλέας Παναγιωτήτης, Γιώργος Παναγιωτήτης. Γεμίσαμε, Αντώνη, σε βάλαμε στη μέση εδώ. Το συνεπίθετο, μ' άρεσε. Ναι, ναι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 104. Είσαι, πολύ... πες μου λίγο, Αχιλέα. Όχι άλλο Ίγκασον, δεν θες να δεις άλλο. Φτάνει, είδες. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Για να γίνει το βίντεο, είδες. Φτάνει, δεν θες άλλο. Είναι καλός παίκτης, καλό παιδί. Πήρες το τι δόση. Την πήρανε. Δύο ώρες, δυόμιση την πήρα. Καλό παιδί, στο 5-5 να είναι μαζί μας, γιατί είναι απέναντι θα. Συμφωνώ. Κλειστούς χώρους εκεί πέρα το χρειαζόμαστε. Στους κλειστούς χώρους το χρειαζόμαστε. Εντάξει, είχε και αγωνιστική γεμάτη και σε Ελλάδα και στην Ευρώπη χθες πολλά παιχνίδια. Η Λίβερπουλ άρχισε να τρέμει. Στην Ελλάδα είχαμε πάλι περίεργες καταστάσεις. Εντάξει, θα τα πιάσουμε όλα σε αυτή την ώρα, ό,τι προλάβουμε. Ναι. Λοιπόν, το βίντεο του Ολιβέιρα είναι πλέον στον αέρα του Repress. Μπορείτε να το δείτε. Στη σελίδα του repress.gr στο Facebook. Ακριβώς. Μόλις έχει ανέβει. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο οποίο είναι όλη η καριέρα του Ολιβέιρα. Και όταν λέμε όλη η καριέρα του Ολιβέιρα, για να μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει ποια είναι τα στοιχεία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Το τι μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια μεταγραφή από αυτές που συνήθως τις λέμε από το πάνω ράφι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα πρέπει όχι μόνο να πληρώσει το καλοκαίρι για να τον κάνει δικό του και να τον κρατήσει για παραπάνω από 6 μήνες, αλλά να μπορέσει να του δώσει πράγματα αγωνιστικά για να καταλάβει ότι θα ήταν καλό να μείνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι από τις μεταγραφές που δεν την περιμέναμε και είναι μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είδε φως και μπήκε, για να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, καθαρά μεταγραφικά φαίνεται πως υπήρχε ένα ρήγμα ανάμεσα σε εκείνον και τον Σέντζο Κονσεϊσάου, τον άνθρωπο που τον ανέδειξε. Όταν λέμε τον ανέδειξε, τον πήρε από το χέρι, και από εκεί που ο Ολιβέιρα είχε αρκετούς δανεισμούς στην πορεία του στην Πόρτο, από την οποία εντός εικόνα αποφύτησε από τις ακαδημίες, τον είχε στην Αντ και τον έφερε και στην Πόρτο στην πρώτη ομάδα. Και είναι από τους παίκτες που έχει γεμάτες συμμετοχές. Έχει 17 συμμετοχές φέτος. Μπορεί οι περισσότερες να είναι ως αλλαγή, αλλά 17 συμμετοχές δεν είναι λίγες. Και οι 4 match Champions League, έτσι, από τα 6 του ομίλου. Έχει παραστάσεις δηλαδή, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Νομίζω είναι ένας παίκτης διαφορετικός από τους μέσους που έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, θα μας διαφωτίσουν οι προπονητές καλύτερα. Και από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, αν τελικά τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, είναι από αυτούς τους παίκτες νομίζω που μπορεί να χτίσει ένα σύνολο γύρω, να βασιστεί πάνω σε αυτόν στη μεσαία γραμμή. Ως ποδοσφαιρικά στοιχεία είναι top μεταγραφή. Για τον ΠΑΟΚ, γενικά για ελληνική ομάδα, είναι top μεταγραφή. Έχει στοιχεία σύγχρονου μέσου. Όσο σας μιλάμε, δεν ξέρω αν το κάνετε και εσείς, αλλά εμείς βλέπουμε και το βίντεο, έτσι. Για να δούμε και την τελική του μορφή, είδαμε κάποια κομμάτια του, αλλά είδαμε κάποια κομμάτια τα οποία θα ένωναν το παζλ για να βγει αυτό το βίντεο. Ένα στοιχείο του είναι η ταχύτητά του με την μπάλα στα πόδια, Αχιλέα. Νομίζω ότι το διαπιστώσαμε από τα πρώτα λεπτά του βίντεο. Το διαπιστώνουμε και είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπες, έχει ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, παρότι το ύψος του, έτσι. Νομίζω είναι και δεν είναι κανένας κοντός παίκτης. Και 81. Δεν είναι κανένας κοντός παίκτης. Έχει ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, την ελέγχει σωστά. Μπορεί να προκαλέσει, να πάει πάνω στον αμυντικό, να ξεκλειδώσει άμυνες. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι μπορείς να χτίσεις πάνω του. Μπορείς να χτίσεις. Μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Και ειδικά σε κλειστές άμυνες. Πράγμα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ πολύ συχνά. Αυτό ήθελα να κρατήσω, το κλειστές άμυνες. Τον τρόπο με τον οποίο παίζει σε κλειστές άμυνες. Δηλαδή, και είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε σε μια ομάδα η οποία στο πρωτάθλημά της αντιμετώπιζε συχνά. Πόσο δε μάλλον όταν που μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια,
αλλά παίζει ρόλο όταν ένας παίχτης, ένας μέσος, έχει, για παράδειγμα, να πιάσουμε τη φετινή του χρονιά, έτσι, 17 συμμετοχές και έχει αρκετές ως αλλαγή. Είναι θέμα να τον εμπιστεύεται ο προπονητής σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην πηγαίνει καλά για να του δώσει το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Να του δώσει αυτή την έξτρα πάσα. Έχει πολύ δυνατό πόδι. Έχει, ναι, από ό,τι φαίνεται. Και χρησιμοποιεί και τα δύο και πόδια σε αρκετές φάσεις από ό,τι βλέπουμε και στο βίντεο του Repress τώρα. Και ευθύβολα σουτ. Δεν διστάζει να πασάρει, δεν διστάζει να σουτάρει από μακριά, από κοντά. Βάζει σώμα. Ναι. Λίγο ακόμα να δούμε το βίντεο και στο τέλος θα αρχίσω να απορώ πώς αυτός κατέληξε στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε ότι δημιουργήθηκαν κάποια θέματα ανάμεσα εκείνον και τον Σέρζιο Κονσεϊσάο. Και γι' αυτό επέλεξε τον δρόμο του δανεισμού αρχικά για 6 μήνες και να διαπιστωθεί τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό είναι ένα από τα φάουλ που έχει πετύχει. Και είναι αρκετά τα φάουλ που έχει πετύχει και γενικά τα φάουλ τα οποία πηγαίνουν εστία. Όλα πηγαίνουν εστία, αυτό θα έλεγα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο δοκάρι, λίγο τερματοφύλακας. Θα ανεβάσει πολύ σε ποιότητα τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Αν όλα κυλήσουν και στον αγωνιστικό χώρο με βάση τα στοιχεία που έχουμε και τις προσδοκίες που δημιουργεί, έτσι. Έχει έναν επιθετικό χαρακτήρα. Και αμυντικά και επιθετικά. Κάνει ωραία. Πάρα πολλά. Ναι, κάνει, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σύνθετος παίκτης. Έχει χαρακτηριστικά. Στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή η ατάκα αν είναι εξάρι οχτάρι, έχω την εντύπωση Αχιλέα, η πιο σωστή ατάκα είναι ότι είναι οχτάρι κατάλληλο για παιχνίδια όπως αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μπορεί να δώσει αρκετά και σαν και να δώσει αμυντικά αρκετά πράγματα και σαν οχτάρι αλλά και επιθετικά από ό,τι φαίνεται. Γυρνάει πίσω, δεν διστάζει να μαρκάρει με τάκλιν. Να βάζει το σώμα σωματική επαφή. Όπως είπαμε πριν, επιθετικά να προωθήσει το παιχνίδι του όπως πρέπει. Λίγα ακόμα στοιχεία και να έχει. Όντως θα τον ρωτούσαμε στο αεροδρόμιο άμα τον βλέπουμε. Φίλε, δηλαδή. Γιατί ήρθες, ναι, εδώ, Πώς και από εδώ, πώς και από τα μέρη μας. Θέλω να ρωτήσω τον Αχιλέα. Στο 4-2-3-1 που παίζει ο Λουτσέσκου, με τον τρόπο που το εφαρμόζει μέσα στο γήπεδο, ποιον χαφ θα έβαζε δίπλα του από αυτούς υπάρχοντες του ΠΑΟΚ? Το Μαουρίσιο, τον Γκάνια, το Μίσιτς και το Σάχοφ. Θεωρώ πως θα έβαζα πιο πολύ για αμυντικούς λόγους τον... Δεν σε πάω στο Βέρμπλουμ γιατί δεν ξέρουμε αν θα αποκτήσει το καλοκαίρι. Αυτόν θα έλεγα αρχικά, έτσι. Ναι. Αρχικά αυτό ήταν νομίζω το ιδανικό και εμένα και πήγε το μυαλό μου, αλλά εφόσον μέχρι το τέλος του σεζόν δεν θα παίξει ο Βέρμπλουμ. Και εφόσον εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα μείνει ο Ολιβιέρα για μετά το καλοκαίρι, εφόσον όπως όλα δείχνουν θα είναι με δανεισμό η απόκτησή του μέχρι το καλοκαίρι. Ας μην το πάμε εκεί. Από τους υπάρχοντες, δηλαδή τώρα έρχεται να παίξει. Πες ότι κάνει την έκπληξη ο Λουτσέσκου, γιατί για τον Λουτσέσκου έκπληξη θα είναι να τον βάλει στο τέρμι με τον Ολυμπιακό. Ποιο θα έβαζες δίπλα του? Θα έβαζα κάποιον ο οποίος θα έχει καλύτερες αμυντικές ικανότητες. Και θα τον άφηνα σε ένα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο τον Ολιβέιρα, έτσι ώστε να προωθήσει πιο σωστά το παιχνίδι, να πάρει πρωτοβουλίες. Θεωρώ πως θα έβαζα πιο πολύ τον Γκάνια. Κάπως έτσι. Ναι. Mm-hmm. Πιο πολύ να μένει πίσω σαν κόφτη, σαν καθαρό εξάρι δηλαδή. Ναι. Και να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες ο Πορτογάλος. Ναι. Που όπως μας έδειξε το βίντεο μπορεί να το κάνει έτσι. Επομένως, σε μάτσο όμως όπως το χθεσινό, Παπαγιάννα, Παπακόφη, θα μπορούσε να βάλει ένα δίδυμο Μαουρίσιο Ολιβέιρα για παράδειγμα. Θα μπορούσες. Αρκεί να ήταν σωστές οι αμυντικές μεταβάσεις του ΠΑΟΚ, έτσι, που εκεί λίγο χωλαίνει, θα έλεγα, όπως ναι. Φάνηκε με το μάθημα στην Τρίπολη. Κατά τα άλλα, η άμυνα του ΠΑΣ ήταν αρκετά κλειστή, οπότε θα βοηθούσε. Στο πρώτο μήχρονο δεν πέρασε καν το κέντρο. Ναι. Ο Πασχαλάκης πότε πιάσε πρώτη φορά την μπάλα, στο 92. Νομίζω θα μπορούσε, θα τέργεσε. Σε κάτι τέτοια μάτσα τέργεσαν δύο παίκτες, ας πούμε, ο Μαουρίτσιο και ο Ολιβέιρα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και πώς θα τον ταιριάξει ο Λουτσέσκου, πώς θα δέσει με τους υπόλοιπους. Με τη χημεία, ναι, πώς θα τα πάει να βρεθεί σωστή χημεία. Είμαι περίεργος να δω το πότε θα κάνει και το ντεμπούτο του. Λες να το αυτό έλεγα νωρίτερα στον Αχιλέα, Αντωνή. Αν υπάρχει πιθανότητα να το δούμε στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, ο Αχιλέας θα τον έβαζε δίπλα στον Γκάνια. Για βασικό, ναι, γιατί όχι. Με τον Ολυμπιακό. Αν και με τον Λουτσέσκου θα είναι έκπληξη αυτό. Όχι, με δύσκολα τον... λες. Εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό θα έβαζε αυτούς που ήθελαν να παίξουν πέρυσι στο ίδιο μάτς και έχουν και την οτροπία. Ναι, σωστό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Και είναι τώρα τα παιδιά τα οποία. Πραγματικά πιο έτοιμοι, ναι, σίγουρα. Θεωρητικά μιλώντας και χωρίς να μπορώ να πω 100% στα παπούτσια του Λουτσέσκου,
επειδή, το πινακάκι του Ρούντι. Ναι, 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 επειδή ο Ολιβέρα φαίνεται ένας παίκτης που από όσο καταλαβαίνω δεν χρειάζεται να του πεις πολλά τακτικά από την ακαδημία που αποφύτησε και από την ομάδα που έπαιζε. Εάν είναι όντως σε βαθμό ετοιμότητας τέτοιων που να μπορεί να παίξει, ίσως να ήταν και αποστολή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Πανιόνιο. Και να πάρει μια πρώτη γεύση, σε ένα δεκάλεπτο να του δώσει εκεί όπως έδωσε και στο Μίσιτς. Έστω να είναι αποστολή. Να κάνει το πρώτο ταξίδι, να αρχίσει να μαθαίνει λίγο πράγματα, καταστάσεις. Τώρα από ώρα σε ώρα αναμένεται κιόλας η αύξηση του έτσι γύρω στις 3. Ναι, αναμένεται να είναι στις 3 στην Θεσσαλονίκη. Για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή που, το ξαναλέω, γίνομαι κουραστικός, αλλά από χθες όταν έγινε γνωστό το όνομά του, ναι, οκ, αυτός είναι. Ναι, σίγουρα είναι αυτός. Ναι. Σίγουρα έρχεται. Ναι, σίγουρα έρχεται. Ναι. Γιατί έρχεται. Ναι, μα αυτός έχει 60 παιχνίδια στην Πόρτο. Γιατί σύνολο έχει 60 παιχνίδια στην Πόρτο. Στην Αντ, ο Κονσεϊσάο τον έψαξε, και όταν λέω τον έψαξε, διότι η Πόρτο έχει 25 ποδοσφαιριστές που δηλώνει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και άλλους 125 που τις ανήκουν. Και, σε δηλαδή, όλο τον κόσμο. Ναι. Μπορούσε να βγάλει ένα εφημεριδάκι κάθε Δευτέρα το ότι κάνανε οι δανεικοί μας. Και να έχει. Σίγουρα γίνεται. Αναφορά σε. Σίγουρα γίνεται. Όχι, θα μπορούσαν. Σε όλους τους παίκτες. Αυτόν λοιπόν τον βρήκε ο Κονσεϊσάο, τον ζήτησε να τον έχει μαζί του στην Αντ. Και όταν έφυγε από την Αντ και έφτασε στην Πόρτο, τον είχε και στην Πόρτο. Πώς κατάφεραν τώρα να τα σπάσουν αυτοί οι δύο και να γίνει ό,τι έγινε, είναι ένα θέμα. Από τη στιγμή που ήρθε αυτή η κατάσταση, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούν οι δύο τους. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας εργαστούν. Ο Κονσεϊσάο να συνεχίσει στην Πόρτο. Είναι και πιο εκρηκτικός χαρακτήρας ο Κονσεϊσάο. Σχέση με τον Λουτσέσκου, που έχει δείξει ότι διαχειρίζεται προσωπικότητες στο διάστημα αυτό στον ΠΑΟΚ. Σαν παίκτη ήταν λίγο. Και σαν προπονητή, νομίζω είναι ιδιότητα. Ο χαρακτήρα τώρα έχει μείνει εκεί, μάλλον. Εκεί έχουμε καταλήξει. Βέβαια είναι θέμα να δούμε και τι χαρακτήρα είναι ο Ολιβέρα. Δεν είναι κανένα. Σίγουρα. Μην τα ρίχνουμε όλα στο Κονσεϊσάο, είναι αυτό ο στραβό. Φαίνεται λίγο επιθετικό πάντω, έτσι λίγο φατσικά με τα γένια και τα μαλλιά. Και να αρχίσουμε να τον βλέπουμε. Μια και μιλάμε για χαφ, Αντώνη. Ολοκλήρωση. Μια και μιλάμε για χαφ, νομίζω δεν μπορεί να μην αναφέρει τη χθεσινή κάθετη πάσα που έκανε ο Νάτχο, έτσι. Ποιο, αυτό το χάιδεμα. Αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου, εντάξει. Δεν υπάρχει. Έτσι, με την ίδια άνεση, εγώ το πρωί πήρα το μαχαίρι και το έβαλα στο φυσικό βούτυρο. Με τόση άνεση. Ωραίο και το κατέβασμα και το τελείωμα του Μασούρα, αλλά αυτή η παλιά που κάνει ο Νάτχο. Δεν ασχολήθηκα με το τελείωμα του Μασούρα. Όχι, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Έτσι. Αυτά τα δύο δευτερόλεπτα που βλέπω τον Άτχο να σηκώνει το κεφάλι, να το κατεβάζει, απλά για να σιγουρευτεί ότι εδώ είναι η μπάλα, τη ξέρω, αλλά να είμαι σίγουρος ότι είναι εδώ, και μετά να σηκώσει το κεφάλι και να δω την πορεία της μπάλας. Αυτός είναι ήταν, ποιότητα που λέμε, έτσι. Αυτός ήταν και αυτός είναι ο Μπίμπαρς Νάτχο. Και είναι, αυτές οι μπαλιές είναι καμπανάκια για τον. Καλό δείγμα για το κέντρο. Νάτχο Ολιβέιρα, ναι. Καλό δίδυμο. Με ένα καθαρό εξαράκι πίσω. Να κόβει. Σε 4-3-3 λε. Απλά... Ναι. Γιατί κάνει από του δύο δεν είναι δεκάρι, δεν του βάζει δεκάρια τώρα. Ένα εξάρι, δύο οχτάρια έτσι ώστε να πηγαίνουν. Μπράβο. Να συνδέονται και με του ακραίου. Ή να ψάχνουν τον επιθετικό όπω. Σωστά. Όπω βρήκε ο Νάτχο. Λίβερπουλ το παίζει κάπω έτσι. Σωστά. Χθε άρχισε να τρέμει μετά τον κολλήριο. Λίβερπουλ 45. Λίγο... Μέχρι το 75 δεν πέρασε το κέντρο απέναντι στη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι. Χιόνισε εκεί πέρα. Χαλάζ ήταν. Ποιο, αυτό το άσπρο στο γήπεδο ήταν χαλάζι. Ναι, χαλάζι. Είχε ρίξει χαλάζι πριν το παιχνίδι. Δεν ήταν χιόνι. Και είχε κομμάτια. Αν ήταν χιόνι, θα αισθανόμουν άνετα. Γιατί εγώ μία φορά έχω πάει από αυτό το γήπεδο. Έχω μία φωτογραφία από αυτό το γήπεδο. Ένα πρωί που πήγα και το επισκέφτηκε σε ένα tour. Και ήταν χιονισμένο. δεν γίνονται αυτά. δεν υπάρχουν. ποτέ αυτά. ποτέ. Αλλά. Τέτοιες μέρες πριν από 20 χρόνια κιόλας. Μετά τον γκολ, δέχτηκε γκολ εντάξει στο φινάλι του μηχρόνου. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν. Είχε προηγηθεί στο 2 και μέχρι το 75. Σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Άρχισε να ανατρέμει και το 1-1. Και χαζό γκολ έφαγε, κοιμήθηκε λίγο για να εκεί πέρα στην επαναφορά. Και θα μπορούσε να έχει δεχτεί κι άλλο μετά. Δεν τα συνηθίζει αυτά η Λίβερπουλ. Η πίεση ίσως. Τι να κάνεις. Εννοείς δεν συνηθίζει η Λίβερπουλ το να
μην έχει προβλήματα στις στημένες φάσεις. Κάτι τέτοιο θα εννοούσα. Αν και δεν ήταν καθαρά στημένη φάση, ήταν επαναφορά. Μείνανε λίγο εκεί τα παιδιά στο κέντρο, πέρασε μπάλα στο δεύτερο. Με τη Λίβερο θα συνεχίσουμε και μετά το διάλειμμα, αλλά έτσι ένα-δύο λεπτά πριν πάμε σε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι η Λίβερπουλ, δεν έχω δει όλα τις τα παιχνίδια φετινά στο πρωτάθλημα. Ούτε εγώ. Έχω δει αρκετά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πέρα από το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Λίβερπουλ σε επίπεδο 6 goals ήταν χειρότερη από τον αντίπαλό της στο πρωτάθλημα, σε παιχνίδι πρωταθλήματος, έχω την εντύπωση ότι η Λίβερπουλ ήταν η πρώτη φορά που δεν βρήκε τρόπο να τρέξει. Φαινόταν λίγο στατική η παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να τραβήξει λίγο τη Λέστερ προς τα έξω για να βρει τους χώρους που θέλει ο Μανέ, ο Φιρμίνο, για να κάνουν τα δικά τους, όπως συνηθίζω να λέω. Και μάλιστα βρήκε η Λέστερ χώρους αρκετούς. Επειδή την ανάγκασε να παίξει ένα παιχνίδι κατοχής το οποίο δεν το συνηθίζει. Η Λέστερ κάποια στιγμή θα έβρισκε χώρους. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε, πέρα από το ότι κάποια στιγμή κατάλαβα ότι πρέπει να βρω την κάθε πάσα. Αν υπάρχει ένας τρόπος να λύσω αυτό το θέμα, αν δεν πάω σε πλαγιοκοπήσεις, όπως έκανε χθες ο Πάκου που έκανε 40-45 γεννήματα, θα ψάξω την κάθε πάσα. Και από τη στιγμή που δεν την βρήκε, δεν μπόρεσε να ξεβολέψει λίγο τη Λέστερ, η οποία πήγε να βγάλει μια-δύο αντιπιθέσεις. Μια αντιπίθεση είναι από αυτές που ακόμα απορρίζει γιατί ο παίκτη που είναι αριστερά δεν κάνει την πάσα και πάει να τελειώσει σε κλειστή γωνία. Ο Γκρέι. Εκείνη τη φάση λες. Ναι. Και πάζερ Γκρέι. Ναι. Να τελειώσει φάση. Πολύ φιλόδοξο. Στην κλειστή γωνία του καλύτερου τροματοφύλακα της Premier League. Εντάξει. Okay. Ακούστηκες, όπως έλεγε και μια φωνή. Φωνή. Κάποτε. Λοιπόν, ήρθε για το πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Φεύγει ενώ αποστολή στο 54526 για οτιδήποτε θέλεις να σχολιάσουμε παρέα και στο repress.gr σελίδα στο Facebook. Και αν θέλετε τα σχόλιά σας στο κάτω από το βίντεο του Ολιβέιρα. Να έχουμε έτσι και άλλη επίδραση, να δούμε και πώς το βλέπετε εσείς τον παίκτη. Τη δική σας εικόνα, από την εικόνα που έχετε πλέον, όχι από βίντεο στα οποία σκοράρει, όχι από βίντεο τα οποία είναι τα καλύτερά του, από βίντεο που είναι αντιπροσωπευτικά για το αγωνιστικό δείγμα γραφής, αν μπορώ να το πω έτσι, του ποδοσφαιριστή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε το barrepress.gr με τους δύο Παναγιωτίδες, Αχιλέα και Γιώργο, δεξιά μου και αριστερά μου και δεξιά μου αντίστοιχα. Τίποτα. Σε βάλαμε στη μέση. Βλέπω και τα γκολ της αγωνιστικής. Ωραία, το κορυφαίο ήταν το Ντουρμισάι, νομίζω πάντως. Δεν το προλάβαμε. Που βάζει το. Α, η βολίδα, Αστέρα, φοβερό γκολ. Ναι. Το έδειξε. Όχι. Ίσως το έδειξε πριν ή θα το δείξει τώρα στο βίντεο, αλλά. Το προλαβαίναμε άμα το έδειχνε. Να το δούμε. Να το πάρει το μάτι σου, να το δει. Και αυτό ήταν ο γκολ του El Helve, του Απόλλωνα. Πενάλτ. Όλη την αγωνιστική την είχατε άντρε 3,5. Να το, Αντώνη. Πω, το ευχαριστήθηκε. Ναι. Το ευχαριστήθηκε. Πω. Καλά το πιάσε. Ναι, τέτοια, είναι αυτά τα γκολ που μπαίνανε όταν παίζαμε στο σχολείο. Η μπάλα έφευγε στο απέναντι σχολείο και υπήρχε και ένας γραφικός που έλεγε δεν μπήκε. Δεν μπήκε, ρε φίλε. Γιατί τα δοκάκια ήταν τσάντες, έτσι. Ήταν ψηλά. Ναι, πήγε λίγο πιο δίπλα. Δεν μετράει. Τι δεν μετράει, ρε φίλε. Δεν το είδαμε, δεν μετράει. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα σχόλια για τον. Ναι, βέβαια. Στο βίντεο για τον Ίγκανσον πήγα να πω. Θα έρθει και του Ίγκανσον. Θα έρθει. Όλα στην. Εν αναμονή είμαστε. Όλα στην ώρα. Το refresh θα σας αφήσει έτσι. Λοιπόν. Γιατί και το βίντεο του Ολιβέρα είναι χορταστικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σε χρόνο. Για να δούμε, γιατί εμείς σας είπαμε τι είδαμε και στο βίντεο αλλά και γενικότερα. Από το ποιος είναι ο Σέζι Ολιβέιρα, ο 26χρονος Πορτογάλος μέσος, το όνομα το οποίο είχε γραφτεί και πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και τότε τα δημοσίευματα τον ανέφεραν και ως ακραίο. Μπορεί να παίξει και στα άκρα. Είναι βέβαια και θέμα το που αγωνιζόταν στις ομάδες που είχε πάει μέχρι να επιστρέψει στην Πόρτο και να γίνουν όσα έγιναν που σας αναφέραμε. Για να καταλήξει για τουλάχιστον 6 μήνες. Ο Πόρτο πάντως το ανανέωσε το συμβόλαιο του Σεπτέμβριο μέχρι το 2021. Ναι. Κάτι λέει και αυτό. Να ξεκινήσουμε με τα σχόλια. Λέει ο φίλος ο Ιορδάνης τον Καντουρί δίπλα του για να τρέξουμε επιτέλους. Τι θα μου πείτε, παράδοξο, 2 οχτάρια έχουν τόση ποιότητα που μπορούν.
Άλλωστε, όπως ξέρετε, ο Λουτσέσκου δεν είναι δογματικός σε αυτά και λέει ότι ο Ολιβέρα εστερεί λίγο στην επιτάχυση και σε κινήσεις επικάλυψη από τον άξονα στα άκρα που πολλές φορές είναι ο μοναδικός τρόπος κατά τη γρήγορη επιθετική μετάβαση ώστε να δημιουργηθεί το χαφ, να δημιουργήσει το χαφ επιθετική υπεραριθμία. Οπότε θέλει να το δει με τον Μελκαμπούρη. Μου αρέσει το σύνδετο σχόλιο του που πηγαίνει ακριβώς σε σημείο που προφανώς και έχει δει το βίντεο και είδε αυτή την. Και προσθέτει μάλιστα, αυτά έλυση. Τα έχει ο Καντουρί και έτσι αλληλοσυμπληρώνονται. Κάθε διαγώνια πάσα, δύναμη και αποφασιστικότητα καθιστούν τον Ολιβέρα τον καλύτερο χαφ στην Ελλάδα, λέει ο φίλος Ιορδάνης. Ο Καντουρί χθες είναι αυτός που ξεκλειδώνει το παιχνίδι. Ζητάει την μπάλα και τη στέλνει στο κεφάλι του μάτος. Για να κάνει ο μάτος την κεφαλιά και να φτάσει την μπάλα στο Σβιντέρσκι και να μπει το γκολ. Λεπτομέρεια θα μου πει κάποιος. Όχι, είναι ένας από τους τρόπους που θα διασπάσει τέτοιες άμυνες. Ναι. Κάποια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με πλαγιοκόπηση. Αυτό που... Χάσατε εδώ τι έχει βάλει η Μπαρτσελόνα τον γκολ που σας έλεγα. Εντάξει, εδώ δεν θα δίνει αμυντική τη Σεβίλη. Εμείς θα τα. Δεν προλαβαίνω. Εμείς θα τα δούμε. Έλεγα λοιπόν για τον. Για την πάσα του Καντουρί. Ναι. Και επειδή ανέφερε και την Λίβερπουλ. Όντως, όταν δεις μια ομάδα η οποία ό,τι και να κάνει εσύ δεν βγαίνει από την περιοχή της, έχει παρκάρει τον λεωφορείο, η μία λύση είναι η κάθετη πάσα. Η άλλη λύση είναι να κάνεις αυτό που ο Πάκου το έψαξε αρκετές φορές. Να παίξεις το πινκ-πονκ από την μία πλευρά, να πας την άλλη στην πλάτη της δεύτερης, για να βγει αμέσως η πάσα. Που αυτό το ψάχνει ο Πάκου και στις στημένες του φάσεις. Και σε στημένες φάσεις το ψάχνει ο Πάκου, το γέζει στο δεύτερο δοκάρι για την παράλληλη κεφαλιά. Και ο Μάτος ούτως ή άλλως είναι τέτοιος παίχτης, έχει δουλέψει αρκετές φορές αυτή την κομπίνα να είναι ο παίχτης που θα δώσει αυτή την κεφαλιά πάσα που την δίνει σε εκείνο το σημείο. Ο Βελίδης βγαίνει να αποκρούσει γιατί υπάρχει και άλλη μια λεπτομέρεια για να φτάσει μπάλα στα πόδια του Σβιντέρσκι, η κίνηση που κάνει ο Πέλκας. Πολλοί μπορεί να μην την βλέπουν, αλλά στην δεύτερη, τρίτη φορά που θα δουν τη φάση θα καταλάβουν πόσο τελικά κομβική είναι η κίνηση του Πέλκα, που ζορίζει τον Βελίδη για να βγει να αποκρούσει, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε, είτε να πέσει για να πάει προς την πάλα, είτε να τη διώξει με γροθιές και να στρωθεί εκεί στο Σβιντέρσκι, ο οποίος ό,τι άλλο και να έκανε χθες στο κήπεδο, στην πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, είναι επιθετικός, μπήκε όταν το σκόρ είναι 1-1 και κάνει το 2-1. Ήταν εύκολο γκολ. Ήταν εκεί που έπρεπε. Λίγη τέλος. Ναι, με κάλυψες. Ήταν εκεί ήθελα να καταλήξω. Έδωσε 3 βαθμούς. Εκεί ήθελα να καταλήξω στην κουβέντα. Άμα δεν ήταν εκεί, αυτός θα λέγαμε πού είναι. Το πόσο σημαντικό είναι να το γκολ γίνεται εύκολο εάν έχεις το μυαλό να το κάνεις. Συμφωνώ. Πέρα από την ικανότητα. Που να δεχθώ για την οικονομία του ζήτηση τι ικανότητα έχει να κάνει σε ένα σουτ από τη μικρή περιοχή στην εστία. Εκεί μπαίνει η λέξη αντίληψη στο παιχνίδι. Και εκείνη η σχόλη στην μπάλα. Να μπορείς να είσαι στον. Ο συνδυασμός, αυτόν τον δύο. Στον χώρο για την εκτέλεση που χρειάζεται, που απαιτείται. Αυτό το ένα απλό πλασέ, ένα δυνατό σουτ σε κοινή εστία, ένα δυνατό σουτ σε εστία που κάποιοι είναι μπροστά, αλλά άμα το κάνει εκεί όπως το έκανε ο Σβιτέρσκι. Απλά θα κατεβάσουν το κεφάλι. Για τα σχόλια για τον Ολιβέιρα, να συνεχίσουμε. Παίκτη σε επίπεδο Champions League και αυτό και ο Ισλανδός, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Και ο φίλος ο Αντώνης λέει απίστευτες μεταβιβάσεις. Κάτι που και εμείς παρατηρήσαμε στο βίντεο. Έτσι, έχει τρομερές μεταβιβάσεις ο Ολιβέιρα. Και μακρινές και κάθε το ποδόσφαιρο παίζει αρκετές φορές. Δεν στενίζομαι ακόμα τον μεγάλο ενθουσιασμό παρόμοιο με αυτόν του Ολιβέιρα για τον Ίγκανσον. Βάζω έναν ή παραπάνω, γιατί λες και είναι... Άμα δεις πως γράφεται το μικρό του όνομα... Τον κάνω Ισλανδοκύπριο. Βάζω και άλλα δυο τριανή. Πάρε και αυτά να έχεις. Ίγκα Σίγκανσον. Ναι, τον μπερδεύω. Για να καταλάβεις στο Word που έχω, έγραψα Ίγκασον, το βγάζω κόκκινο, το έσωσα το σωστό, για να μου βγάζω τα υπόλοιπα κόκκινα. Ναι, γιατί το βλέπω όλο κόκκινο και δεν θα μπορώ να βρω που έβαλα το νι και που έβαλα το σίγμα. Σωστά. Όχι, είναι Ίγκασον, όχι, όλα αυτά. Ούτως ή άλλως δεν έχετε να πάτε και πουθενά, από τη στιγμή που ακολουθείτε το Repress.gr στο Facebook. Σε επόμενες ώρες θα έρθει και βίντεο του Ίγκασον, για να δείτε πράγματα που έχει κάνει στην καριέρα του. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει
και από την Primera Division με την Γρανάδα. Ένας ποδοσφαιριστής που, Αχιλέα, αυτό που κρατάω περισσότερο είναι ότι μέχρι στιγμής έχει κάνει καριέρα, μάλλον έχει παίξει τα περισσότερα του παιχνίδια σε τριάδα άμυνας. Πράγμα το οποίο δεν κάνει ο, δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Και η ερώτησή μου είναι το πόσο διαφορετικό είναι να είσαι ο ένας από τους δύο από το να είσαι ο ένας από τους τρεις. Σίγουρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα να παίζεις με τρεις πίσω και με τέσσερις. Φαντάζομαι παίζει ρόλο το αν θα είσαι στην άκρη της τριάδας. Εννοείται, γιατί στο... εκεί θα βγεις κάποια στιγμή πλάγια να διεκδικήσεις. Αν είσαι στο κέντρο, κάποια στιγμή θα πας να καλύψεις τον άλλον που βγαίνει πλάγια. Γίνεται έτσι μια αλληλουχία μεταξύ των, των τριών αμυντικών. Θα βγεις σε μια κάθετη που θα γίνει στο δεκάρι, έτσι ώστε να σε καλύψουν οι άλλοι από πίσω, σε περίπτωση που έχουν γυρίσει και τα μπακ. Οπότε χρειάζεσαι να βγεις εκεί πέρα να καλύψεις την κάθε πάσα. Λίμπερο. Πράγματα, στην πλάτη σου. Πράγμα το οποίο κάνει. Και το κάνει και καλά. Βγαίνει πάνω στον παίχτη και... Ή μπάλα ή ο παίχτης. Ένα από τα δύο. Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα. Στους τέσσερις πίσω θα σε καλύψουν πιο πολύ μπροστά το αμυντικό, το χάφι, τα οχτάρια που έχεις. Θα είσαι λίγο πιο επιφυλακτικός. Διότι το ερώτημα είναι ένας παίκτης ο οποίος, ας μείνουμε ότι το στοιχείο του είναι ότι βγαίνει γρήγορα στον αντίπαλο που έχει μπροστά του για να πάρει την μπάλα. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό να το κάνεις με την εντός αγωγικών όποια άνεση έχεις αν έχεις δύο παίκτες πίσω σου, και αλλιώς να το κάνεις γνωρίζοντας ότι ο χώρος που αφήνεις πίσω σου όταν βγαίνεις ως πρώτος παίκτης είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί έχεις μόνο έναν παρτενέρ. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, άμα έχεις σίγουρα ένα παρτενέρ πίσω. Και είναι θέμα το αν παίξει ο Ίγκασον, με ποιον παρτενέρ θα παίξει το κέντρο της άμυνας στον ΠΑΟΚ και ποιος θα έχει αυτόν τον ρόλο. Ποιος θα έχει τον ρόλο που βγαίνει πρώτος για να πιέσει και ποιος θα παίρνει βάθος. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, νομίζω, για να το δούμε και πώς θα σταθεί. Το τι χημεία θα έχουν μεταξύ τους. Τώρα, όσον αφορά το ποιος θα βγαίνει και ποιος θα κάνει, είναι ανάλογα με το που παίζει μπάλα. Ναι. Αλλά από ό,τι τον είδα, βγαίνει και στα πλάγια, είναι και στο κέντρο της άμυνας, βγαίνει και ψηλά στην αμυντική μετάβαση να πιέσει τον παίχτη και με τάκλινα, αλλά και με την σωματική του επαφή. Έχει χαρακτηριστικά ενός δυνατού, επιθετικά αμυνό. Είναι ένας επιθετικά αμυνόμενος. Center back, έτσι θα τον έλεγα. Με ποιον θα τον παρομοίαζε γνώριμό μας από το ελληνικό πρωτάθλημα? Με ποιον θα τον παρομοίαζε από το ελληνικό πρωτάθλημα? Για να καταλάβει και ο κόσμος. Με τον Τζιρίλο. Μπράβο. Με τον Τζιρίλο. Μπράβο, Αντώνη. Μέσωσες. Ναι. Μπρούνο Τζιρίλο. Ναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω λίγο, έχω στο μυαλό μου ότι ο Ίγκανσον ξέρει μέχρι πού πάει το πάπλωμά του όσον αφορά την τεχνική του και το πώς χειρίζεται την μπάλα. Και επειδή με αυτό δεν θα μπορούσε να βγάλει το ψωμάκι του στο ποδόσφαιρο, έχει δουλέψει πάνω στη δύναμη, έχει δουλέψει πάνω στην πρώτη πάσα για να την κόβει, για να την γίνεται χρήσιμος σε ομάδες. Έχει συμμετοχή στην Εθνική Ισλανδίας, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια μας έγινε γνωστή και την είδαμε σε μεγάλες διοργανώσεις, και έκανε πράγματα με αυτό το στυλ παιχνιδιού, με αυτόν τον δυναμισμό. Το aggressive, έτσι. Σκανδιναβία τώρα. Έτσι, ναι. Όλη αυτή την οτροπία που έχουν αυτοί. Στο Μουντιάλ είχε παίξει ο Γιάνσον, έτσι, στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι για την θέση του έχει αρκετά γκολ. Και σκοράει τακτικά. Ναι, μου έκανε λίγο εντύπωση ότι και στα τελευταία του παιχνίδια είναι ζεστός στις συστατικές φάσεις. Στατικές πηδάει καλά και τον έχω δει και σε περιπτώσεις να χάνει η ομάδα και να πηγαίνει σαν center four. Να γεμίζει η ομάδα από πίσω, να πηδάει, να γίνεται εκεί λίγο αχταρμάς μέσα στην περιοχή. Να γίνεται λίγο λαμπριάκος. Μπράβο. Λίγο απ' όλα. Ωραία. Να αφήσουμε τα μεταγραφικά, να πάμε στα μάτια αγωνιστικής, λες, Αντώνη. Ναι. Τώρα τι σκεφτόμουν. Λέγαμε χθες με τον Τάσο εδώ για τον Τόνσο και πώς σήμερα μπορεί να δείξει το καλό του πρόσωπο με βάση το παιχνίδι της Ξάνθης, και ο Τόνσο είναι εκτός αποστολής τελικά, δεν θα παίξει στο Ξανθιάρι στο σημερινό, αλλά εντάξει. Πώς την καταφέραμε αυτή την κέντα. Ναι. Εντάξει, ήταν απρόβλεπτο το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, οπότε δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι τακτικά δεν είχε πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει η αγωνιστική.
από την άποψη ότι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια. Ναι. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία τα φοβορεί δύσκολα, από πολύ δύσκολο όπως το ΠΑΟΚ μέχρι πολύ εύκολο όπως ο Ολυμπιακός τα κερδίσανε. Επειδή για τον Παναθηναϊκό έχουμε μιλήσει αρκετά και πολλές φορές στην κουβέντα μας καταλήξαμε σε αυτό το θέμα, το θέμα της ψυχολογίας μιας ομάδας η οποία έχει χαμηλό μέσο ηλικίας, και ο Παναθηναϊκός, έχω την εντύπωση, περισσότερο αυτό έκανε. Δηλαδή κατάφεραν οι παίκτες του Δόνη να καθαρίσουν το μυαλό τους και να ξαναβρουν όλα αυτά τα στοιχεία που τους χαρακτήριζαν. Πέτυχαν ένα γκολ με οργανωμένη επίθεση, με σωστή κυκλοφορία της μπάλας, με κάθε τι πάσα, γύρισμα στο πρώτο δοκάρι και πλασέ. Διαχειρίζουν το παιχνίδι απέναντι σε ένα Πανετολικό που για ένα ακόμα μάτς δεν πατάει καλά και φτάνουν σε μια νίκη πολύ σημαντική και κομβική για τον Παναθηναϊκό, ειδικά από τη στιγμή που άρχισε να χάνει έδαφος με τα τελευταία αποτελέσματα, ειδικά έτσι πως είχε κυλήσει το παιχνίδι με την Λάρισα το εντός έδρας. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Άρη με την Ξάνθη, στην Ξάνθη, για το οποίο νομίζω έχουμε μιλήσει αρκετά. Βέβαια υπάρχει αυτή η συνδίκη της απουσίας του Τόνσο και περιμένω να δω το πώς θα το καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει, γιατί φαντάζομαι τον είχε στο μυαλό του για την ενδεκάδα. Μαρτίνες λογικά, λέω εγώ, δεν ξέρω, θα δούμε. Για ποιο λόγο δεν είναι Τόνσο? Ένα μικρό προβληματάκι της τελευταίας στιγμής, αναφέρει ενημέρωση. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό. Και το τελευταίο παιχνίδι είναι του Όφη. Όφη Ατρόμητος 5-4. Όφη Ατρόμητος, το είχα ξεχάσει αυτό. Το είχα ξεχάσει. Ήταν Ατρόμητος που τελευταία δεν πατάει και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Μάτς. Να δούμε. Όφη καίγεται για βαθμούς και με νέο προπονητικό δίδυμο. Ο Ατρόμητος για δεύτερη φορά έχει περίεργο Ιανουάριο, φινάλε Ιανουάριου. Ναι. Χρονικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να σημαίνει κάτι. Ή αν απλά δεν του βγήκαν τα παιχνίδια. Γιατί ο Ατρόμητος τώρα τελευταία παραπατάει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και για μια ομάδα το να φτάνει στο ταβάνι της και εκεί προσπαθεί να το ξύσει, να μην τα καταφέρνει και όλο αυτό να την παίρνει από κάτω. Διότι είναι πάλι θέμα το ότι ο Ατρόμητος και στην Ξάνθη προηγήθηκε και δεν κέρδισε. Και νομίζω και στο πρώτο τελευταίο του παιχνίδι πάλι. Έτσι την, στη Λαμία. Στη Λαμία. Στη Λαμία έχει προηγηθεί. Νομίζω ότι είχε προηγηθεί και σοφαρίστηκε σε 1-1 ή κάμα λάθος. Νομίζω ότι έτσι και μετά έχασε. Ναι. Δηλαδή είναι σημείο αναφοράς στο να χάνεις δύο παιχνίδια τα οποία προηγήσει. Θέλει λίγο διάρκεια. Ναι. Σε αυτές τις στιγμές του πρωταθλήματος θέλει να έχεις λίγο διάρκεια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο θέμα τακτικό, αλλά και θέμα για εγκεφαλικό. Νοοτροπίας εννοείς. Ναι. Γενικά, άμα σου συμβεί κάτι μια φορά. Μετά λίγο μπαίνουν σκέψεις στο μυαλό σου, λες. Ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί ο φόβος το ότι. Ρε, εσύ προηγήθηκα 0-1 στην Ξάνθη και χάσαμε. Τώρα προηγήθηκα 0-1, τι να κάνουμε, τι δεν κάναμε. Για τον Ατρόμητο να του το γυρίζουν δύο ομάδες οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές. Τη μία η Ξάνθη, και όταν λέω διαφορετικές, η Ξάνθη παλεύει για πεντάδα. Η Λαμία παλεύει για παραμονή. Καλά, με το νίκη που πήρε και χθες και έφτασε στους 21, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάει και. Η Λαμία έκανε τρεις νίκες. Ναι. Έκανε τρεις νίκες. Ανεβασμένη. Το λέγαμε για την ομάδα του Χάφου, ότι αρχίζει για πατάει καλά και βρήκε τα πατήματά της. Πήρε τα αποτελέσματα και πρόκρισε το κύπελο. Και πρόκρισε το κύπελο. Ναι, αυτό το είχα ξεχάσει, όντως. Και ειδικά για μια ομάδα η οποία δεν είναι και δεν έχει το ρόστερ το μεγάλο, είναι σημαντικό να μπορεί να τα καταφέρει, να τα απεξέρχεται από παιχνίδι 120 λεπτά και όλη αυτή την κουβέντα. Και είσαι άτυχος, Γιώργο μου, έχω μείνει 4 λεπτά στην εκπομπή, θέλω να μας μιλήσεις για τη Γιουβέντους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άνοιξες. Μόνο για χθες. Άνοιξες το στόμα. Να μας πεις τι κάνει. Είπες να πάρει κάποιο ρεπό. Ορίστε, το πήρε χθες το ρεπό. Προσπαθούσα να βρω πότε τελευταία φορά δέχτηκε 3 γκολ από ιταλική ομάδα. Εντάξει, είχε δεχτεί τα 4 στο τελικό του Champions League από τη Real. Είχε δεχτεί τα 3 από τη Real μέσα στην έδρα της πέρσι στο πρώην τελικό. Αλλά στην Ιταλία δεν μπόρεσα να, δεν θυμήθηκα. Το άφησα τελικά μετά. Πρέπει να έχει πάνω από 2 χρόνια να φάει 3 γκολ στην Ιταλία. Την Αταλάντα είχε να χάσει 17 χρόνια. Σκέψου.
Δεν ξέρω, είπα να πάρουν το ρεπό που ζητούσε ο Αντώνης, να αφήσουν λίγο το κύπελο στην άκρη ίσως. Απ' τη Λάτσιο τη γλίτωσε κατά κάποιο τρόπο. Ναι, Αταλάντα... ναι, ναι, ήταν κακή και σε εκείνο το παιχνίδι. Αταλάντα... Οπότε φαινόταν τελευταία, δεν ήταν και στην καλύτερη περίοδο τη. Ήρθε χθες το χαστούκι το γερό, ίσως του αφυπνίσει και λίγο. Έχει και το δαιμονισμένο του Ζαπάτα μπροστά. Η... Ναι. Η Αταλάντα. Είναι ωραία ομάδα στο Full Manager η Αταλάντα. Η Ρώμα, ναι, να δούμε. Τα λέγαμε για την αστάθεια τη Ρώμα, αλλά το να δεχτεί 7 κόλλα τη Φιωρεντίνα. Ναι, αυτό δεν είναι αστάθεια. Από τα 7. Και διάβασα ότι ο Μανολάς δέχτηκε πρώτη φορά 7 γκολ στην καριέρα του. Επειδή. Εντάξει, είναι και το. Λίγοι είναι αυτοί οι άτυχοι που έχουν δεχτεί 7 γκολ. Σωστά. Για τη Ρώμα, επειδή είδα φευγαλέα τα γκολ σε ένα χιουμοριστικό βίντεο. Είδα και τα 7. Τα 4 πρέπει να είναι αντεπίθεση, πρέπει να είναι πλασέ απέναντι στον τερματοφύλακα. Και προσπαθώ να σκέφτω. Οκ, χάνεις, ναι, 1-0. Είναι 2-0. Είναι 3-0. Πόσο θα ανοιχτεί. Που έλεγε χθες, Αντώνη, ότι. Δεν σε εκεί νιώθουμε ότι θα το φάμε, ότι έχουμε καταρρεύσει. Έχει πάει το match 6. Δηλαδή. Λες, άντε να το λήξει, όχι, να φύγουμε, ναι, να πάμε σπίτια μου. Κάνε κάτι, δώσε μια γωνιά, ρε παιδί μου. Δείξε ότι σε πειράζει. Πες τον άλλον, ξέρεις τι φτάνει, ρε φίλε. Είσαι για Αταλάντα, σταματάς. Ή η Φιωρεντίνα. Ή η Φιωρεντίνα, συγγνώμη. Είσαι Φιωρεντίνα, σταματάς. Όχι, δεν σταματάς. Αλλά είσαι η Ρώμα. Δεν κάνεις fair play. Δεν δίνεις καμία. Δεν δίνεις καμία να πεις, ρε φίλε. Σε αυτό συμφωνώ, ναι. Πάντα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Αν θα πρέπει να μπει στο τρυπάκι του, ξέρεις τι, έχω φάει 6 γκολ. Κοίταξε. Εντάξει, φτάνει. Κέρδισες. Μπράβο σου. Θα το θυμάσαι μια ζωή. Μην μου γυρίσει τα μυαλά. Πάντως, για να επανέλθουμε λίγο πριν κλείσουμε και στα δικά μας εδώ, επειδή ανεβάσαμε χθες, Αντώνη, και στο Repress τη σελίδα της εντεκάδες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πριν από το μεταξύ του παιχνίδι, το πώς παρατάχθηκαν χθες. Προφανώς η εντεκάδα του ΠΑΟΚ σίγουρα δεν θα είναι ίδια, έτσι. Είχε και τις απουσίες χθες. Για την Κυριακή στο ΑΚΑ αναφέρουμε. Στην ΑΕΚ τι περιμένουμε να αλλάξει. Ο Πόνσε συνεχίζει να σκοράρει και πάλι. Η άμυνα δεν δέχεται γκολ. Ο Μάνταλος θα επιστρέψει, αλλά αυτό το ζητούμενο. Νομίζω ότι θα μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο αύριο. Ναι. Για να μπορούμε να έχουμε και ένα feedback, ναι, για το τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πάντως, χθες δεν μου άρεσε το κέντρο του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ βαρύ το δίδυμο Μίστης Μαουρίσιο. Αλλά δεν θα το δούμε προφανώς την Κυριακή. Δεν νομίζω να το δούμε την Κυριακή. Και έχω την εντύπωση ότι περισσότερο, αν μπορεί κάποιο να του ψέξει σε κάτι, είναι ότι δεν μπορούσαν να βρουν κάποια κάθετη πάσα. Ναι. Για να σπάσουν την κλειστή άμυνα. Ναι. Γιατί νομίζω ότι χθες, έτσι πως κύλησε το παιχνίδι, για τον ΠΑΟΚ αυτό το ζητούμενο. Ειδικά μετά το 50 τον ΠΑΟΚ, στη μισή φάση που έκανε ο Μάνος. Αυτό είναι. Έβαλε γκολ. Θα ανέβει και το ανάλογο pre-game, να αναφέρουμε έτσι. Για το... Για το ΑΕΚΠΑΟΚ υπάρχει αρκετή δουλίτσα για να δούμε τι περιμένουμε από τις δύο ομάδες και να κάνουμε και μετά τη σούμα μας από Δευτέρα για το ότι τελικά είδαμε. Γιατί είναι δύο προπονητές οι οποίοι πλέον ξέρουμε ότι έχουν συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό τους. Να δούμε πού θα καταλήξει ο ένας, γιατί αρχίζει και βάζει άλλες συνθήκες αυτό τις τρεις στην άμυνα, που περισσότερο λένε ότι μάλλον δεν θα το αφήσει. Νομίζω να το αλλάξει, ναι, και την Κυριακή. Θα το αφήσει, θα το αλλάξει, είναι ένα... Θα το προσαρμόσει πάνω στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, πιστεύω εγώ. Είναι ένα ζητούμενο, ένα θέμα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Εσείς, όσοι δεν το έχετε κάνει, μπαίνετε και στο Facebook του www.tripers.gr, αφού μας ακολουθήσετε, για να είστε έτοιμοι να ανεβείτε και στο κύριο άρμο που θα έχουμε το site τόσο λίγων ημερών, να δείτε το βίντεο παρουσίασης του Σέρτζιο Ολιβέρα. Σε λίγες ώρες θα έρθει και το βίντεο από τον Ίγκασον, για να έχετε μια πλήρη εικόνα για τα μεταγραφικά αποκτήματα που έχουν τα τελευταία, όπως είχατε από την αρχή της εμβόλυμης, όπως τη λέμε, μεταγραφικής περίοδου, για τους παίκτες που πήραν οι μεγάλες ομάδες, με την ανάλυση, με την ματιά του repress.gr. Καλό σας μεσημέρι, τα λέμε μαζί αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι.